Κάτι θέλεις να με ρωτήσεις εσύ. Ο Τζαζ. Ναι. Ήθελα να σε ρωτήσω τι κάνει ο Τζόρνταν. Α, είναι απίστευτα καλά. Και είναι απίστευτα καλά γιατί βγαίνουν τα καινούργια παπούτσια του Τζόρνταν 30 χρόνια μετά την ιστορική στιγμή. Του Michael Jordan. Του Michael Jordan που είχε συνεργαστεί με την Nike και την Converse. Έλα. Και με αυτή τη φανέλα και αυτά τα παπούτσια που βλέπουμε και θα κυκλοφορήσουν τώρα, είχε βάλει το τελευταίο καλάθι όταν διαγωνιζόταν στο Πανεπιστήμιο της North Carolina. Έλα, εσύ. Ήταν πιτσιρικάς δηλαδή τότε. Ήταν πιτσιρίκι, σαν και εμένα. Και τώρα μπορείς να τα φοράς και εσύ τα παπουτσάκια. Μπορώ να τα φοράω. Και να μου θυμίσει και το σκύλο μου. Και να βγάζει βόλτα το σκύλο με τα Τζόρνταν παπούτσια. Τέλεια. Ναι, γιατί όχι. Ο Τζόρνταν θα φοράει τα παπούτσια του και η μεγάλη νικήτρια της φανέλας του Ολυμπιακού σύντομα θα φορέσει αυτή τη φανέλα. Γιατί το όνομά της θα ανακοινωθεί από το Facebook του MAD. Σύντομα, σήμερα, γύρω στις 4-4 και κάτι. Πάλι τρελαθήκανε στα comments. Είχαμε πολλά comment. Βέβαια, δεν ξεπεράσανε τα comment του Παναθηναϊκού. Δεν έχει σημασία, εγώ άφησα τουλάχιστον 25. Ναι. Ωραία. Και για αυτά τα επεισόδια που συνεχίζουμε, από τον ΟΠΑΠ πάμε στοίχημα και μόνο, μιας και έρχεται και το καλοκαίρι και το Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα Ποδοσφαίρου, που συμμετέχει και η Εθνική Ομάδα. Έχουμε τη φανέλα του Ελτόρο. Του Τωροσίδη, Εθνική Ομάδα Ποδοσφαίρου με το νούμερο 15 και θα μας πούν τώρα αμέσως η Σόνια και ο Ντίμιες τι αφήνουν και πώς γίνεται να την κερδίσουν. Δίνουμε τέτοια φανέλα, ρε, ναι. Πώς μπαίνουμε όμως, πώς μπαίνουμε για να την κερδίσουν. Στο group του MAD στο Facebook, αφήνουμε το comment και μπαίνουμε στην κλήρωση για αυτή την υπέροχη φανέλα. Πανικός θα γίνει τώρα, πανικός. Δεν ξέρω τι θα κερδίσει. Πανικός. Και πρέπει να φορέσουν αυτή τη φανέλα, γιατί αν τους πούμε τι βρήκαμε εδώ στο σαλόν De Chocolat που έγινε στη Ζυρίχη, παραδείγματος χάρη, στην Ελβετία. Αμάν, με κολλάζει αυτό που έγινε στην Ελβετία. Δείτε εδώ φωτογραφίες, παραδείγματος χάρη, από αυτή την έκθεση πασαρέλα, θα το λέγαμε. Τι φοράει λοιπόν το κορίτσι μας. Φοράνε δημιουργίες φτιαγμένες Nick Taylor αποκλειστικά από σοκολάτες. Ας το καλό. Ναι. Έχουν και άλλη φωτογραφία. Ακόμα και το κόσμημα δηλαδή είναι από σοκολάτα. Ναι. Φαντάσου να είναι αυτή super hot και να αρχίσει να λιώνει το φόρεμα. Βγαίνεις έξω, μασαρέλα. Σε πιάνει μια λιγούρα, τρως λίγο κόσμημα, έτσι να στανιάρεις. Έτσι. Δες εδώ, δες εδώ. Αυτό το μπούστο, παραδείγματος, τον κορσέ. Taylor, αυτό μετά έλα να το δεις γιατί θα πάθεις μια πλάκα. Τέλεια. Έρχομαι. Ναι. Εκτός όμως από αυτό, έχουμε να πούμε ότι βγήκε το τρέιλερ από Katy Perry, την καινούργια της ταινία 3D. Μετά τον Justin Bieber. Μετά τον Justin Bieber, που θα καλύψει ουσιαστικά το California Dreams Tour της. Ναι, μπροστά και πίσω από τη σκηνή. Έτσι, και θα έχει άγνωστες στοιχείες καθημερινότητάς της και θα το δούμε τώρα. Θέλετε να το δούμε. Λοιπόν, πάμε. Βασικά, πριν το δούμε, να σας διακόψω, γιατί δεν σας έκανα το tour. Χίλια συγγνώμη. Εσύ, χωρίς το tour. Είναι δυνατόν να μην πηγαίνουμε στο καθιερωμένο tour από το πάμε στοίχημα του ΟΠΑΠ. Επιβάλλεται. Και τι έχω να σας πω, 7 Τετάρτου έχω Μίλαν Φιωρεντίνα, Ιταλία, μόδα. Σκεφτείτε το έτσι για να σας επηρεάζω και λίγο. 8 Τετάρτου Κυριακή έχω Arsenal Manchester United, Ατρόμητος ΠΑΟΚ και Real Madrid Βαλένθια. Και τη Δευτέρα, εκεί που είσαι χαλαρωμένος και ξεκούραστος, πας να παίξεις ένα Fulham Chelsea και στα ανιάρεις και το κλείνεις. Τέλεια. Μόνο από το πάμε στοίχημα του ΟΠΑΠ. Τέλεια. Θέλει να κλείσουμε όμως με Katy Perry Part of Me 3D. Πάμε στο άλλο tour έτσι, τώρα. Το πάμε. It's always about the challenge. What are people saying she can't do? That's what she does next. Every song has something to do with her life. She outworks everyone. I honestly don't know how she does it. She's under a ton of pressure. The whole world is watching. We have some not so happy news, the divorce of Katy Perry.